Λοιπόν, έχω ένα θέμα αφιερωμένο στη Φέη και τον Δημήτρη. Α, ναι. Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μισό λεπτό, σε καλύψαμε τώρα στο Χατζηγιάννη, δεν είπαμε τίποτα. Γιατί με καλύψατε. Είπα, δεν το φουσκώσαμε. Δεν έλα, ρίχτω, ρίχτω. Λοιπόν, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Είναι ο τύπος ο οποίος έγινε γνωστός από την υποτιθέμενη σχέση του με την Φέη. Κατά τα άλλα, όχι σχέση. Το ξαναπείς αυτή τη λέξη. Μην το ξαναπείς. Ο ένας ήθελε. Φλερτ. Μην τα ξαναπεί πάλι. Αυτή ήταν ουσιαστικά σχέση. Φλερτ. Φλερτ. Με την Τόνια Σεντρόπουλου. Για ίδια τα πει. Έχει αποκλειστικές δηλώσεις. Έχει αποκλειστικές φωτογραφίες στο OK. Με ποια τις δύο. Με την καινούρια, Τόνια Σεντρόπουλου. Αλλά είναι σχέση ή φλερτ πάλι. Δεν ξέρω. Πήγανε στα νότια πρόθεση για καφέ. Μάλιστα. Την αγκαλιάζει. Και την άλλη όμως την είχε αγκαλιάσει. Ίδια παιδιά έχει την κλασική πόζα αυτό. Ναι, αλλά και πάλι αυτό το θέμα το βλέπω. Επειδή στη μέση είναι η Ελισάβετ Σπανού και έχει γίνει αυτή η ιστορία και κάνει αυτή τη δήλωση. Τώρα εδώ που την έχει γίνει. Φαντάζομαι ότι ούτε για την Τόνια Σωτήρα του Πούλ ποτέ έχει γίνει τόσο δώρο με ποιον ήταν. Σωστά. Ήταν με τον Ορφέα που στήδη πριν πολλά χρόνια η Τόνια. Ναι. Θυμάστε. Επειδή η Τόνια Σωτηροπούλου δεν βγαίνει στη να κάνει δηλώσει με ποιον είναι και ποιο δεν είναι. Προ το παρόν. Γι' αυτό. Η φωτογραφία στη φωτογραφία. Για το παρόν μιλάω. Πάντω εγώ ξέρω ότι και στο Twitter όπω στο Facebook πέρα από φανταστικούς έρωτες που είχα, είμαι και ο Batman. Σιγάρι. Δηλαδή κοροϊδεύει την. Χαλαρώσει λίγο και να σκεφτεί και το μουσί. Μου κάνει και εγώ το μουσί. Πέρα από φανταστικούς έρωτες που είχα, είμαι και ο Batman. Κόψε κάτι, ρε παιδιά. Πιο πολύ με τον πατέρα Παΐσιο μοιάζει. Εγώ τώρα δεν θα σχολιάσω. Τίποτα, αλλάξτε θέμα. Γιατί μη τρώμε παιδιά ο άνθρωπος. Τι άλλο. Παιδιά προφανώς ότι δεν την ξέρει. Παιδιά, ένα μήνυμα προφανώς. Τι έχει γίνει τώρα, σπότε έχει γίνει. Για πες μας προφανώς. Προφανώς, επειδή. Προφανώς πάντα. Επέστοτε. Όσο ήταν με Τσπανού. Τα είχε και με την άλλη λες. Για να μην φανεί κεράτομα. Δεν τα είχα με την άλλη. Άρα... Δηλαδή είναι δημόσια δικαιολογία στην Σωτηροπούλου. Και στον εαυτό του προφανώς. Και στη Σωτηροπούλου. Καλά, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Είναι δημόσια δικαιολογία. Πάντως πιάνει με τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο τρόπο, ναι. Το έχει κάνει επάγγελμα το φλερτ. Εντάξει, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι ένας άνδρας πρέπει να μην εκθέτει μία όποια φίλη του, γνωριμία, φλερτ, όπως και να το κάνει. Και μία φορά να πάζει το λες. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ βλέπω ότι εκτέθηκε πρώτα και απάντησε. Ποιος. Δες πως το συνεχίζει, δηλαδή. Τι ρώτησε, ρε παιδιά, παπαράτσι φωτογραφία είναι μια κοπέλα που βγαίνει. Όχι, όχι, παπαράτσι είναι αυτό. Να γράφει και να σου πει. Σχέση όμως, παπαράτσι, όχι τύπου. Μια κοπέλα βγήκε, τι σχέση. Ξέρεις εσύ τι είναι και τι δεν είναι. Δημήτρη. Τόστησε, αυτό το συνεχίζει. Λέει, φίλε, το συνεχίζει. Δεν έχει το Twitter. Δεν κατάλαβε. Ειρωνεύεται. Δημήτρη, λέω, πες ότι ήταν μια σχέση που είναι στο παρελθόν, μια γνωριμία, δεν θέλω να το συζητήσω. Κοιτάμε στο μέλλον, μην πει τίποτα. Μην πει τίποτα. Εκείνη, για τις πάνω μιλάς μάλλον, Όχι, γι' αυτό. Γιατί εκείνη είχε μιλήσει, αυτός εξηγώ. Και αυτός είχε πει μερωτευμένο στη μελέτη. Ρε Δημήτρη. Και αυτός είχε μιλήσει. Παιδιά, τι. Εσείς δεν λέτε ότι ξέρουμε τις πάνω. Τις πάνω δεν ξέρετε τι λέτε. Αυτό. Γιατί πάτε να δεν είχε σκάσει μύτη αυτό τότε. Πρέπει λάλα ρε παιδιά. Εάν έχεις σκάσει ρε παιδιά. Ένας άνδρας είναι ωραίο να κοροϊδεύει μια γυναίκα που κάτι εσύ μιλάς για την ισότητα των φίλων σου ξανά. Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Όπως ο ένας δεν πρέπει να εκθέτει τον άλλον, έτσι και ο άντρας δεν πρέπει, όπως ο άντρας δεν πρέπει να εκθέτει την γυναίκα και η γυναίκα δεν πρέπει να εκθέτει τον άντρα. Ναι. Αφού δεν τα μιλάμε με την ίση σου. Δεν είναι ότι είναι ερωτευμένη. Τον έκανε και Θεό κιόλα. Δεν θα ήταν αν αυτό έβγαινε και έλεγε ναι, είμαι ερωτευμένο με την Ελισάβετ, όμω δεν την εξέθετε. Αν το έκανε εκείνο δεν την εξέθετε. Ποιο είναι προσβλητικό, το να πει ότι είμαι ερωτευμένο. Προσβλητικό είναι όταν δεν είναι σίγουρο να βγαίνει και να το εκθέτει. Όχι. Έχει χάσει το δίκιο του. Να πάμε σε κάτι ωραίο για μας. Σε διαφημίσεις πρέπει να πάμε και μετά. Α, μετά τα πούμε.